Ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τον κύριο που θα έρθει τώρα και είμαι πανέτοιμος να τον γνωρίσω, αν και θα σας πω τώρα την αλήθεια. Θα ήθελα πιο πολύ να τον γνωρίσω και να τον συναντήσω στα μέρη που είναι ο ίδιος. Εκεί που πραγματικά δημιουργεί μαγικές εικόνες. Και να σας πω και κάτι, πρώτο Θεός, θα τον συναντήσω και εκεί. Ας κάνουμε τώρα μια πρώτη γνωριμία και τα άλλα θα τα πούμε στο βουνό. Αν νομίζετε το ότι να ζείτε σε ένα βουνό παρέα με μέλισσες είναι εύκολο, είστε γελασμένοι. Έχει τρομερό κρύο, να ξέρετε εδώ πέρα. Αυτό πίσω μου είναι το σπίτι στο βουνό. Αυτό το ξέρει καλύτερα από όλους ο Χάρης, ο οποίος και αποφάσισε να το μοιραστεί μαζί μας. Σκαρφάλωσα και ταξίδεψα μέχρι την κορυφή του βουνού. Μήπως καταφέρω και βρω κάποιο λύκο, κάποιο ζαρκάδι. Παρουσιάζοντας τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του, πάρα πολύ γρήγορα απέκτησε χιλιάδες ακόλουθους. Κάποιοι από τους οποίους αυτές τις δυσκολίες τις ένιωσαν στο πετσί τους. Άκουσε το αριβό. Που με έχεις βάλει, που με έχεις βάλει. Δεν ξέρω. Είναι αυτό. Πρόβλημα, πρόβλημα. Και κάποιοι άλλοι στα μαλλιά τους. Νάτι, εδώ πέρα μέσα είναι. Έλα, έλα, πάρτι. Πού είναι? Φόρα το γρήγορα. Βέβαια, ο ίδιος τα πάει πολύ καλά με τις μέλισσες. Αφού κάποιες φορές τα πίνει μαζί τους. Τι θα συμβεί αν δώσουμε αυτό το ποτό στις μέλισσες που βρίσκονται πίσω μου? Και αυτές πίνοντας γίνονται κολλητές του. Πολύ κολλητές του. Σχεδόν αυτοκόλλητες. Η πιο ιστορική στιγμή για το κανάλι που βλέπετε στην ορεινή μέλισσα έχει φτάσει, παιδιά. Ας υποδεχτούμε τον Χάρη Σταμάτη ή αλλιώς ορεινή μέλισσα. Το βράδυ που σε πέσα, να πάρεις άντι γύρι μου, του πάρου σκύπη γύρι μου. Αφού με λυσούλα με ζάκι, που είχες άλλο λουδάκι. Ποιος να ξέρει που κοιμάσαι, σε μια αγκαλίτσα να σε. Παρακαλώ! Μπράβο! Καλώς τον... Θέλω να σου πω, Χάρη, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες μέσα στα στούντιο, στα φώτα και στα πλατό. Μην πεις τίποτα. Μην πεις, γιατί ξέρω, άσε να μιλήσω εγώ που δεν μιλάω καθόλου. Το ραντεβού μας είναι στο βουνό. Θα έρθω εκεί, θα ξεγυμνωθώ κι εγώ, από τη μέση και πάνω, και θα καθίσω να έρθουν όλες οι μέλισσες πάνω μου. Όλα αυτά στη νέα ταξιδιωτική εκπομπή που πρώτα Θεός σε λίγο θα είναι στις οθόνες του Αντένα. Δήλωση απίστευτη αυτή τη στιγμή. Γρηγόρη, σε περιμένω στο βουνό. Ευχαριστώ. Τα σταμπούρλα από τη δάσος μέσα, από τη ζούγκλα. Στο καλύτερο βουνό, στο ομορφότερο χωριό, στα ομορφότερα δάση της Ευρυτανίας. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Έχω έρθει, έχω κάνει και γυρίσματα εκεί, αλλά ήσουν. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε, Χάρη? Δεν θυμάσαι όμως το χωριό. Μπορεί και να έχω περάσει, δεν το θυμάμαι, αλλά πόσο χρόνο είσαι τώρα? Εγώ είμαι 30. 30. Τώρα δηλαδή την τελευταία φορά πέρασα μπορεί να ήσουν 10 και την πρώτη φορά μπορεί να πέρασα ήσουν αγέννητος. Δηλαδή κάπου εκεί γεννιώσουν. Τώρα όμως είναι στόχος μου και θα σε παρακαλέσω κάποια μυστικά που έχεις, θέλω να τα κρατήσεις για μένα. Το υπόσχομαι, δίνω υπόσχεση εδώ. Μπροστά σε όλους. Μπροστά σε όλους, ναι, ότι θα υπάρχουν μοναδικά πράγματα που δεν τα έχει δει ποτέ κανένας. Πάρα πολύ ωραία και θα τα ζήσετε μέσα από την ταξιδιωτική εκπομπή. Στο χωριό Μεσοκόμη Ευρυτανίας, το ομορφότερο χωριό της Ευρυτανίας. Μεσοκόμη, πόσους κάτοικους έχει το χωριό αυτό? Το χειμώνα δεν υπάρχει κανένας κάτοικος. Ναι. Είναι πανέμορφα τα μέρη εκεί πέρα. Δηλαδή τρελαίνομαι. Να καταλάβω κάτι. Εσύ, Χάρη, μένεις στη Μεσοκόμη? Εγώ έχω σπίτι εκεί και πηγαίνω για μεγάλα διαστήματα και γυρίζω στην πόλη για ανεφοδιασμό. Α, ουσιαστικά είσαι στο Αγρίνιο. Ναι, και πηγαίνεις εκεί. Ναι. Να καταλάβω. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι μελισσοκόμος και ασχολούμαι και με τα social media ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Από τα social media αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι που λέμε βγαίνει κάποιο μεροκάματο, ενώ καλό για να μπορείς να κάνεις και αυτό που κάνεις. Γιατί αν ένας άνθρωπος αξίζει, και το λέω σε όλους τους διαφημιστές του κόσμου, αν έναν άνθρωπο αξίζει πραγματικά να συνεισφέρεται και να βοηθήσετε, γιατί πέρα το ότι έχει και πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν το λέω να το συνεισφέρετε, γιατί τον βλέπει και πάρα πολλοί κόσμο για τα υπέροχα πράγματα που κάνει, είναι γιατί είναι ένας νέος που παραμένει στην επαρχία. Άμα δεν στηρίξουμε αυτή την επιλογή και μέσα από το YouTube, τι να στηρίξουμε δηλαδή, έτσι είναι? Ναι, έτσι είναι. Το YouTube έχει γίνει δουλειά για μένα πλέον, μία πλευρά της δουλειάς που κάνω. Να πούμε ότι στο TikTok έχεις 758.000. Ναι, είναι πραγματικότητα. Στο YouTube 471.000 ακόλουθους. Στο Instagram 108.000 ακόλουθους. Αλλά κάτι βιντεάκια σου έχουν κάνει και κάτι 90 εκατομμύρια, κάτι τέτοια. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει πάει πολλά εκατομμύρια με τις μέλισσες πάνω μου. Και στο εξωτερικό δηλαδή. Ναι, αυτό είναι το μοναδικό. Ένα από τα λίγα βίντεο που πέρασε στο εξωτερικό και πήγε πάρα πολύ
viral, αλλά ήταν και μοναδικό το συνέστημα που έγινε αυτό. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Να έρθουν όλες οι μέλισσες επάνω μου. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο είπα ότι να, θα συμβεί, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο και θα γίνει. Έλεγα, μπορεί να μην γίνει ποτέ. Μπορεί να μην έρθει το μέλισσες επάνω μου. Ποιος τραβούσε με την κάμερα τότε? Κανένας, ήμουν μόνος μου. Α, μόνος ήσουν. Μόνος μου, ναι. Η πιο ιστορική στιγμή για το κανάλι που βλέπετε στην ορεινή μέλισσα έχει φτάσει, παιδιά. Αυτό είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Πλέον, παιδιά, μπορώ και περπατάω με το μελίσι επάνω στο σώμα μου. Είναι απίστευτο. Με μια απότομη κίνηση, παιδιά, τίναξα όλες τις μέλισσες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει. Πραγματικά πανικός, παιδιά. Παιδιά, είναι απίστευτο. Τις τίναξα και αυτές έρχονται πάλι εδώ. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πόσες μέλισσες έχεις περίπου υπολογίσει ότι έχεις αυτή τη στιγμή στο μέλι σου? Δεν ξέρω, μπορεί να έχω και ένα εκατομμύριο. Και ένα εκατομμύριο? Είναι πολλές κάθε κυψέλη. Ο τρόπος να μας εντοπίζουν οι μέλισσες και να μας επιτίθονται είναι με την αναπνοή, το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε. Μάλιστα. Και με τις κινήσεις στα βλέφαρα. Πάντα έχω ακόμα και ας γίνω με λιώμα. Πληγωμένη η καρδιά μου κάνει υπομονή. Ματέχω σου λέω κι ας τυπιέμαι κι ας κλαίω. Μέσα στην αγκαλιά μου κάποια μέρα θα έρθει. Η πιο ιστορική στιγμή για το κανάλι που βλέπετε στην ορεινή μέλισσα έχει φτάσει, παιδιά. Αυτό είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Πλέον, παιδιά, μπορώ και περπατάω με το μελίσι επάνω στο σώμα μου. Είναι απίστευτο. Με μια απότομη κίνηση, παιδιά, τίναξα όλες τις μέλισσες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει. Πραγματικά πανικός, παιδιά. Παιδιά, είναι απίστευτο. Τις τίναξα και αυτές έρχονται πάλι εδώ. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν κάτι που το είχες ξανακάνει ή πρώτη φορά το έκανες? Όχι, όχι, δεν το είχα ξανακάνει. Όχι. Δεν είναι επικίνδυνο? Σίγουρα για κάποιον που δεν γνωρίζει. Για ένα μελισσοκόμο είναι πολύ πιο απλό. Ωραία. Ποια είναι η διαφορά? Μας πεις ότι κάθομαι εγώ και κάθεσαι κι εσύ. Σου λέω κι εγώ, ή μη γυμνός είμαι, ή μη γυμνός κι εσύ. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Θα κάτσω ήρεμος. Είναι όλα κρέμονται από μία λεπτή γραμμή. Τι εννοώ, για παράδειγμα, όταν θα σε τσιμπήσει μία μέλισσα εντελώς κατά λάθος από κάποια περίσκεπτη κίνηση, μπορεί εσύ να πανικοβληθείς εκείνη τη στιγμή. Εκεί είναι που κρύβεται και το μυστικό. Μάλιστα. Να μπορέσεις να το διαχειριστείς σε μια πολύ δύσκολη στιγμή κατάλληλη που πονέσεις και να μην μπορείς να το διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή και να αρχίσεις να τρέχεις και να σε χάσουμε. Να αρχίσεις να τρέχεις. Αν όλες αυτές οι μέλισσες συγχρόνως σε τσιμπούσαν, χάνεις τη ζωή σου. Χάνεις τη ζωή σου. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι 30.000 τσιμπήματα που μπορείς να αντέξεις. Γιατί όταν περάσει πολύ μεγάλη δόση από δηλητήριο, η καρδιά σταματάει. Σταματάει. Ναι. Ενώ δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό μελισσών να σε τσιμπήσει συγχρόνως, μπορεί να πέσεις κάτω. Μάλιστα. Απλά για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Δεν είναι επιθετική πάρα πολύ σε βαθμό που να μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους, παραγωγικά ζώα κλπ. Δεν έχει τέτοια δύναμη. Και δεν υπάρχει και σκοπός. Κατάλαβες, την έχουμε ξημερώσει συσσαγωγικά κατά κάποιο τρόπο και είναι αρκετά ήρεμη. Πόσες μέλισσες πήγαν πάνω σου σε εκείνο το βίντεο? Εκεί ήταν αρκετές χιλιάδες. Μπορεί να ήταν και 30.000, πόσες ήταν, δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Ένα κουτί πόσες μέλισσες μπορεί να έχει? Φτάνει, λένε ότι το μέγιστο που φτάνει είναι 30.000, γιατί από εκεί και έπειτα η βασίλισσα μέσα στο μελίσι, καθώς κινείται, εκπέμπει κάποιες φερομόνες που κρατάνε συνεκτικό όλο το σμήνος. Δηλαδή νιώθουν σαν ένα σύνολο όλες μαζί. Μία είναι βασίλισσα. Ναι, μία είναι βασίλισσα. Κάθε κουτί έχει μία βασίλισσα μέσα. Ναι. Και λένε ότι αν αυξηθεί ο πληθυσμός παραπάνω, δεν μπορεί να φτάσει αυτή η φερομόνη και ένα κομμάτι από αυτό το μελίσι θα πρέπει να φύγει. Μάλιστα. Να σμηνουργήσει. Τη βασίλισσα μπορείς να τη βρεις μέσα στο κουτί? Ναι. Τη βλέπεις εσύ? Ναι. Αν έρθει στο βουνό θα το δούμε και μαζί. Μα εννοείται θα έρθει στο βουνό. Μα τι ανάω, μην μου λες αν. Πρώτα θες να είμαστε καλά. Το χαρακτηριστικό της βασίλισσας είναι? Το χαρακτηριστικό πιο μεγάλη. Είναι πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος. Έχει μεγάλη κοιλιά, είναι μακρουλή και την ξεχωρίζεις επειδή είναι σχεδόν τριπλάσια. Εσύ πόσες μέλισσες έχεις περίπου υπολογίσει ότι έχεις αυτή τη στιγμή στο μέλι σου? Δεν ξέρω, μπορεί να έχω και ένα εκατομμύριο. Και ένα εκατομμύριο? Είναι πολλές κάθε κυψέλη. Παιδιά, σαν πρώτο βήμα, λέγοντάς σας μυστικά για το πώς κινείται ένα μελίσι, βλέπουμε ότι στο ακρινό πλαίσιο έχει ρευστά μελάκια. Δηλαδή βλέπουμε ότι εδώ μέσα έχουμε νέκταρ. Φρέσκο νέκταρ, φρέσκα μελάκια, που σημαίνει ότι το μελίσι πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ξεκινάει να σφραγίζει κελιά. Όπως ξέρετε, παιδιά, ένα μυστικό είναι ότι οι μέλισσες, όταν θέλουν να συντηρήσουν το μέλι για μεγάλη περίοδο,
το καλύπτουν με μία λεπτή επιφάνεια κεριού. Νομίζω μπορείτε να το δείτε χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή, το πώς κλείνουν από πάνω το μέλι, αφήνουν ουσιαστικά λίγο κενό με αέρα και από επάνω βάζουν το κερί. Ο μπαμπάς έκανε την ίδια δουλειά. Ο μπαμπάς είναι δημόσιος υπάλληλος. Mm-hmm. Εγώ ήθελα να ασχοληθώ με τα ζώα και τις μέλισσες και όλα αυτά. Ήταν κάτι που το αποφάσισα μόνος μπράβο, μου. Μπράβο, Χάρη. Μικρούλης που ήμουνα, δυστυχώς οι καταστάσεις και όλα τα σχετικά δεν με άφησαν να ασχοληθώ με τις μέλισσες. Γιατί θεωρείται και ένα επικίνδυνο χόμπι. Δηλαδή, ποιος γονιός θα πει να πάρει ένα παιδί μέλισσες. Πότε αποφασίζει ότι θα είναι αυτή η δουλειά σου, ότι εγώ θα γίνω μελισσοκόμος? Μπορώ να σου αποκαλύψω ότι δεν θέλω να το βαφτίσω δουλειά, γιατί είναι κάτι που αγαπάω με όλη μου την καρδιά και την ψυχή. Και άμα το βαφτίσω δουλειά, με κάνει να νιώθω ότι δεν θα δώσω όλη μου την αγάπη σε αυτό που κάνω. Ωραίο είναι αυτό που λες. Δηλαδή, να αγαπάς πάρα πολύ τη δουλειά σου. Τα αγαπάω πάρα πολύ και δεν αγαπάω μόνο τις μέλισσες. Αγαπάω όλα τα ζώα και προσπαθώ να βοηθάω όπου και όπως μπορώ. Μικρές πράξεις, ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ. Και οι μέλισσες θεωρητικά είναι ένα από τα έντομα που δεν έχουν λάβει και την αναγνώριση που θα έπρεπε στον κόσμο μας. Γιατί χωρίς τις μέλισσες δεν θα υπήρχαμε. Το έχει πει ο Άινστάιν. Και δεν θα είχαμε φαγητό να φάμε. Γιατί πολύ μεγάλο ποσοστό από τις τροφές που έχουμε στο τραπέζι μας οφείλονται στις μέλισσες. Ναι, εξαρτώνται στις μέλισσες. Ένα συγκλονιστικό έντομο που θα έπρεπε με λατρεία να το προσέχουμε. Ναι, εξαφανίζεται και εξαφανιζόμαστε. Ναι. Εδώ, παιδιά, έχουμε μία μελισσούλα η οποία βγαίνει. Είναι ένα στάδιο πριν, δηλαδή δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί. Αξίζει να σας πω ότι μία μέλισσα μπορεί να παλεύει να βγει από τα κελί της έως και μία ολόκληρη μέρα και οι άλλες μελισσούλες την βοηθάνε ώστε να γίνει αυτό πιο γρήγορα. Εγώ τώρα αυτό που θα κάνω είναι να βοηθήσω αυτή τη μέλισσα να βγει ακόμα πιο γρήγορα. Ο τρόπος είναι σκαλίζοντας το κελί της ελαφρώς. Βγες, νάτι. Δείτε ότι κατευθείαν με το που του βοηθήσαμε βγήκε και αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να φάει μελάκι για να πάρει δυνάμεις και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, εσύ ήσουν από μικρός, επειδή είμαστε τώρα στη μικρή σου ηλικία και συζητάμε, ότι κάποτε κυνηγούσε ένας βάτραχος τα παιδιά, τον έπιασες και ο βάτραχος μπήκε στο στόμα της ξαδέρφης του. Ναι, αυτό είχε συμβεί. Το καταλαβαίνω πόσο περίεργο είναι, αλλά δεν ξέρω. Έπιανα σαύρες, κυνήγαγα τα παιδιά. Μια φορά ένας βάτραχος όντως έφυγε από το χέρι μου, χωρίς φυσικά πρόθεση να. Δεν ήταν ο σκοπός μου βασικά να κάνω κακό, δηλαδή, αλλά αυτή η. Καλά, τώρα το ότι πήδηξε ο βάτραχος και πήγε στο στόμα της αδέρφης, αυτό αποκλείται να το ελέγξεις εσύ. Ναι, αυτό συνέβη. Δεν μπορεί να συμβεί, δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά, μόνο τα ζωάκια είσαι εξοικειωμένος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εξοικειωμένος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να πιάνω μια σαύρα στο χέρι και με το που την πιάνω την σαύρα στο χέρι, χωρίς να χρειάζεται να πω κάτι σε κάποιον, ότι θα κυνηγήσω κάποιον. Ξαφνικά ουρλιαχτά και όλοι να εξαφανίζονται. Φάση. Δηλαδή, η ξαδερφή μου ή η αδερφή μου όταν έβλεπαν ένα έντομο. Δεν φοβόντουσαν το έντομο. Φοβόντουσαν εμένα ότι θα το πιάσω και θα ξεκινήσω το κυνηγητό. Παιδιά, νιώθω κίνηση μέσα στην χούφτα μου. Παιδιά, κάτι έχω πιάσει εδώ πέρα. Κάτσε να δούμε τι είναι. Η κίνηση μοιάζει ότι είναι ένα μικρό φιδάκι. Ελπίζουμε να μην έχει δηλητήριο. Δεν είχα δει καθόλου τι ήτανε. Ωραία, φίλε, τι είναι αυτό που έπιασα, φίδι. Δείτε, παιδιά, πώς είναι το δέρμα του. Προεξέχει μια τεράστια ουρά. Αν και σχεδόν μικροσκοπικό, θα νόμιζε κανείς ότι είναι ένα μικρό φιδάκι οχιάς. Ωρε φίλε, δείτε το δέρμα του πώς είναι. Και πόδια ενισχυμένα με νύχια, ώστε να πιάνεται. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι σχεδόν ίδιο με φίδι. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον μπερδέψετε στην φύση. Το κλασικό βλέμμα των ερπετών, παιδιά. Δείτε πόσο μας κοιτάζει. Κυριολεκτικά είναι σαν δεινόσαυρος. Αυτή τη στιγμή, οι παλμοί της καρδιάς του ανεβαίνουν. Γιατί νομίζει ότι κάποιο θύραμα το έχει πιάσει. Φίδι. Τα φίδια, ναι, τα φίδια, επειδή λόγω της δουλειάς μου, σαν μελισσοκόμος, τα φίδια έχουν την τάση να κρύβονται κάτω από τις κυψέλες. Το σμήνος παράγει μια ζεστασιά που είναι σαν, πώς να το πω, είναι σαν να έχεις ένα κρεβατάκι με ηλεκτρική κουβέρτα και να λες, ω, ένα κρεβατάκι με ηλεκτρική, αλήθεια. Κάτσε να μπω από κάτω. Ναι, τρελαίνονται τα φίδια να μπαίνουν κάτω. Δηλαδή, συναντάς πολλές φορές φίδι κάτω. Ναι, γιατί σηκώνω κυψέλες και βρίσκεις, είναι σαν κίντερ έκπληξη κάτω από την κυψέλη. Σκορπιός, φίδι. Υπάρχει περίπτωση το φίδι ποτέ να προσπαθήσει να φάει το μέλι της, και να του επιτεθούν οι μέλισσες? Το φίδι, επειδή είναι ψυχρόαιμο και γενικότερα η φύση έχει και, ρε παιδί μου, μία, πώς να το πω, δεν τα πειράζουν, δεν τα βλέπουν βασικά. Εγώ από την εμπειρία μου νιώθω ότι αν περάσει ένα φίδι, είναι απλά αόρατο για τις μέλισσες. Δεν το αντιλαμβάνονται καν. Ίσως γιατί δεν καταλαβαίνουν τη θερμοκρασία. Ίσως ναι. Εγώ έχω ακούσει ότι ο τρόπος να μας εντοπίζουν οι μέλισσες και να μας επιτίθονται είναι με την αναπνοή.
το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε. Μάλιστα. Και με τις κινήσεις στα βλέφαρα. Αυτό δεν υπάρχει στα φίδια. Και οπότε είναι σαν αόρατα από την. Ναι, δεν αντιδρούν στα φίδια οι μέλισσες. Εσύ να σηκώσεις κουτί και να δεις φίδια από κάτω, λοιπόν, το έχεις δει. Αυτό το φοβάσαι το φίδι. Άμα είναι οχιά, να σου πω την αλήθεια, το φοβάμαι. Τι καταλαβαίνεις την οχιά? Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, και το θυμάμαι και μπορώ να το πω χαρακτηριστικά για να το θυμούνται όλοι. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος όταν υπάρχει οχιά. Κάνει, μπορώ να το κάνω για αναπαράσταση, ένα πολύ περίεργο. Σε προειδοποιεί ουσιαστικά. Ναι, προειδοποιεί και σου λέει, αν πλησιάσεις. Δεν θέλω να σε δαγκώσω, μην με πλησιάσεις. Ναι. Φοβάται δηλαδή. Ναι, αυτό πάντα μου το έλεγε και ο παππούς μου. Εγώ θα σου πω, έζησα με έναν παππού που είχε ένα φίδι στην καλύβα του μέσα. Ναι. Με πήγαινε μικρό, μου έλεγε, δέστε το φίδι, ήταν εκεί. Του λέω, ρε παππού, γιατί δεν το σκοτώνεις? Όχι, μου λέει. Είναι ο κύκλος της ζωής. Δεν σκοτώνουμε τίποτα, μου λέει, στη φύση. Μου λέει, γιατί να το σκοτώσω? Καταρχάς, μου λέει, αυτό το φίδι, επειδή είχε και το σιτάρι μέσα, μου λέει, αυτό το φίδι μου τρώει όλα τα ποντίκια. Είμαστε φίλοι. Δεν το πειράζω και δεν με πειράζει. Το αφήνω εκεί. Ο παππούς, ναι. Και έτσι με έμαθε να καταλάβω ότι. Πόσα χρόνια όλα, πριν. Πριν από τώρα 40 χρόνια. Να είναι καλά, ο παππούς ο Δημήτρης. Σοφός. Ναι. Μου έλεγε πολλά πράγματα, ναι. Τι υπέροχοι άνθρωποι ήταν αυτοί που μας μεγάλωσαν, έχω να πω. Αυτό είναι αλήθεια. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαμε πάρει αυτές τις αρχές, να σεβόμαστε τα πλάσματα που έχουμε γύρω μας σε όλες τις μορφές. Γιατί συνηθίζουμε μια άσχημη μορφή ζωής, θεωρητικά. Ένα φίδι το φοβάται πολύ κόσμος, η αλήθεια είναι. Και μέσα στο φόβο. Έχεις πιάσει φίδι με τα χέρια σου? Ναι, έχω πιάσει. Ακόμα και οχιά έχω πιάσει με τα χέρια μου, βέβαια με πολύ περίεργο τρόπο, αλλά. Τι λες? Παναγούλη μου! Παναγίτσα μου! Φεύγει, κάτσε. Λοιπόν, παιδιά, ήμουν σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα φίδι για τέτοια περίοδο. Φίδι, ναι, οχιά, παιδιά! Είναι οχιά, ναι! Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι όντως οχιά. Είναι όντως οχιά το πιο επικίνδυνο φίδι της Ελλάδας. Παιδιά, την έχω πιάσει! Νάτι! Φοβάμαι πάρα πολύ, παιδιά, είναι το πιο επικίνδυνο φίδι που υπάρχει στην Ελλάδα. Νάτι, παιδιά! Λογικά θα κάνει επίθεση στο. Νάτο! Κοιτάξτε, παιδιά! Κοιτάξτε πώς δαγκώνει, νάτι! Πόρε, φίλε! Εκεί στο βιντεάκι που είδαμε στην αρχή, ναι. Στην αρχή που είδαμε ότι κάτι σε τρόμαξε μέσα στο δωμάτιο, τι ήταν αυτό που τρόμαξες? Α, εκεί μέσα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το σπίτι, επειδή λείπαμε μεγάλο διάστημα, ναι. Είχε καταληφθεί από ποντικούς. Ναι. Η πιθανότητα είναι να μπήκαν από την καμινάδα μέσα. Και είχα ανακαλύψει ότι υπάρχει φωλιά μέσα στο. Πώς το λένε, στο δωμάτιο που μένω. Είχε γίνει όντως πραγματικό αυτό. Κοιμόμουνα. Και μπορώ να το πω και δεν νομίζω ότι το έχω πει σαν story time αυτό. Διαπίστωσα ότι κοιμάμαι και ακούγεται θόρυβος από δίπλα μου σαν κάποιος να περπατάει. Ναι. Και λέω, σε παρακαλώ Θεέ μου, να μην είναι αυτό που πιστεύω. Και ανοίγω το flash από το κινητό και αυτό που αντικρίζω μπροστά μου δεν το πιστεύω. Τι ήτανε? Αρουραίος. Μεγάλος. Αγρού, μεγάλος τέτοιος. Ναι, μεγάλα είναι τα αρούρια αυτά. Ναι, και παθαίνω σοκ. Κοιμάμαι στις 3 ώρα το βράδυ και διαπιστώνω ότι έχω αρουραίο. Κλειδωμένο μέσα στο δωμάτιο. Τις έχεις ακούσει τις ιστορίες? Τις έχω ακούσει, δεν το συζητάω. Ναι, το βράδυ που τρώνε. Ναι, που βγαίνει και τρώει το αυτή. Τρώει τα. Και δεν το καταλαβαίνεις, λέει κιόλας, ότι το βράδυ έχει γίνει. Δηλαδή είναι πραγματικότητα ότι επειδή αυτά τα μέρη εδώ δεν πονάνε. Ναι. Ότι δηλαδή μπορεί να σου φάει όλο το κάτω μέρος του αυτιού το λοβό ή τη μύτη και μπορεί να το καταλάβεις δηλαδή, την ώρα που έχει φάει πολύ. Απίστευτο. Ναι. Αυτό το έχω ακούσει κι εγώ και μας φόβιζαν πολύ μικροί. Πάμε να εξιχνιάσουμε. Αυτό το τρομερό πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα μέσα. Πες μου το πιο παράξενο πράγμα που σου έχει συμβεί στο δάσος. Στο δάσος. Ναι, αυτό δηλαδή που το εξιστορείς πολλές φορές σε παρέες και πες, ρε παιδιά, ήταν νύχτα. Με αυτός ο αρουραίος ήταν μια ωραία ιστορία. Ναι, όντως. Έχει συμβεί κάτι που να τρόμαξες. Δηλαδή κάτι που να άκουσες το βράδυ και να μην ξέρατε τι ήταν. Ή να έχει πλησιάσει κάποια αρκούδα το βράδυ στο σπίτι, ας πούμε, και ουσιαστικά να φοβάστε να βγείτε έξω. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που έτσι όπως το είπες, σκάλισες, σαν να μπήκες μέσα στο μυαλό μου και να τα σκάλισες και βρήκες αμέσως καινούριο περιστατικό. Για πες μου. Το θυμάμαι σαν τώρα. Κοιμόμουν το βράδυ στο κρεβάτι μου, στο δωμάτιο και ξαφνικά ακούω βήματα. Εκεί όταν ακούς βήματα, δεν πιστεύεις ότι είναι ζώο, να ξέρεις. Πόση απόσταση είναι το άλλο σπίτι, ας πούμε? Δεν υπάρχουν. Γενικότερα εκεί πέρα δεν υπάρχουν κάτοικοι. Δηλαδή είναι ένα πολύ μοναδικό μέρος. Οι άνθρωποι φύγανε από τα χωριά. Πόσο μακριά είναι το τελευταίο, δηλαδή 10 χιλιόμετρα, 20? Είχε ένα σπίτι δίπλα. Δεν θυμάμαι αν είχε άνθρωπο. Νομίζω δεν θα ήταν κανένας εκεί. Άρα ουσιαστικά μιλάμε από την πόλη μία ώρα χωρίς κανένα. Η πόλη είναι 2 ώρες μακριά για να βρεις. Δηλαδή. Εντάξει, αυτό είναι θρίλερ που μου λες. Θρίλερ, ναι, αλλά. Δηλαδή πες ότι είμαστε εκεί πέρα μέσα και ακούσω εγώ κανένα βήμα έξω. Ναι. Θα σας πάρω όλους αγκαλιά και θα φύγουμε όλοι μαζί από την πόρτα. Δεν άκουσες τη συνέχεια.
συνέχεια όμως. Ναι, για πες. Γιατί όταν ακούς θόρυβο, εκεί στο χωριό λένε ότι υπάρχουν φαντάσματα. Και εκεί που ακούω τα βήματα. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τώρα. Η καρδιά φτερουγίζει όταν ακούς θόρυβο. Και ξαφνικά ακούγεται θόρυβος στα σκουπίδια. Να έχει ανοίξει σακούλα με σκουπίδια. Δεν ξέρω, ακουγόταν πολύ έντονος θόρυβος. Και δεν ξέρω τώρα πώς σηκώθηκα για να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Μόνος ήσουνε. Ήμουνα με την. Ήταν και η γιαγιά εκείνη την περίοδο στο σπίτι. Ήταν πιο παλιό αυτό. Εντάξει, τα έβγαινε έξω η γιαγιά, μην φοβάσαι. Όχι, δεν θυμάμαι από χαραμάδα το είδα. Και ήταν. Όχι λυκόσκυλο, πώς λέγεται αυτό. Κυνηγόσκυλο. Κυνηγόσκυλο, λογικά το είχε χάσει κάποιο κυνηγό και μπήκε μέσα από την πίσω πόρτα. Αλλά μέχρι να το καταλάβουμε. Εντάξει, κατατρομάξαμε. Έχει πάει ποτέ έτσι με μία σύντροφο, με ένα φίλο σου, έτσι. Γενικότερα υπάρχει μια φήμη ότι όποιος έρχεται σε αυτό το βουνό, επειδή είναι δύσκολη η διαδρομή, δεν ξανάρχεται. Το δεν ξανάρχεται δεν πειράζει. Το δεν ξαναφεύγει είναι το πρόβλημα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Συγγνώμη λίγο, γιατί ο Διονύσης με κοιτάει από εκεί. Διονύση, μην κοιτάς και εσύ μαζί μου θα έρθεις εκεί πέρα πάνω. Εγώ, εσύ θα κοιμηθούμε και όσοι είμαστε εκεί πέρα το βράδυ. Και εσύ φυλάς Σκοπιά, έτσι. 12-6. 12-6. Έξι αναλαμβάνω εγώ. Ρεύμα δεν έχει, Έχει ρεύμα. Έχει. Άμα έχει ρεύμα, δεν μασάμε τίποτα. Ναι. Λίγο είναι σε. Ρε παιδί μου, δηλαδή χρειάζεται μια άμεση. Πώς να το πω, γενική. Μην στεναχωριέστε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα το βάλω σαν κόνσεπτ. Μάλιστα. Γιατί όμως ότι όποιος πάει δεν ξαναπάει. Λόγω του δρόμου και της δύσκολης διαδρομής, γενικότερα επειδή το μέρος είναι μακριά από τον πολιτισμό, δεν έχει κατοίκους. Πώς να το πω τώρα, με τρόπο. Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να κάνουν τις καθαριότητες του δρόμου, τις πέτρες κλπ. Που χρειάζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται, δεν γίνεται. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω. Πόση ώρα είναι από το Αγρίνιο? Είναι μια μισή ώρα, δύο ώρες από το Αγρίνιο. Δύο ώρες και δεν συναντάμε χωριό, κάτι εκεί πέρα. Είναι δύσκολη η διαδρομή. Περνάει βουνά απόκριμνα και πέφτουν πέτρες. Ναι, ρε φίλε, και δεν συναντάμε άνθρωπο κανένα. Πού πας και εσύ? Έχει εκεί πέρα μερικά χωριά, απλά είναι. Δεν πολύ κανείς απομονωμένα εκεί, πολύ απομονωμένα. Θα αρχίσουν να χτυπάω τις πόρτες. Το καλοκαίρι μπορεί να βρεις άτομα. Όχι, μα αυτό θα είναι και το κόνσεπτ της εκπομπής. Θα χτυπάω τις πόρτες, ρε φίλε. Α, τότε θα έχεις μεγάλη εκπομπή. Ναι, θα χτυπάω τις πόρτες, θα δω κάποιος ανοίξει. Θα έχεις πολύ μεγάλη εκπομπή, πιστέψε. Μα πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα πάνω, ωραίο. Νικό, έλα εδώ ρε, πού πας? Οπότε τώρα να φανταστώ ότι το μέλλον σου, έτσι όπως το φαντάζεσαι, είναι ποιο? Θα συνεχίσεις να ζεις εκεί, θα συνεχίσεις με τα μελίσια. Δηλαδή, ποιο είναι το μέλλον? Κοίτα, από θέμα δουλειάς, να λέμε και την αλήθεια όπως συμβαίνει, όλο αυτό που έχει γίνει με τα social media είναι κάτι που πραγματικά μερικές φορές και εγώ δεν ούτε μπορώ. Ούτε εσύ δεν το πίστευες. Ναι, και δεν μπορώ να το διαχειριστώ κιόλας όλο αυτό έτσι όπως έχει συμβεί, να λέω και την αλήθεια. Αλλά η βασική μου αρχή είναι να κάνω αυτό που αγαπάω, να δίνω την ψυχή μου όπως το κάνω. Και ας μην είναι ρε παιδί μου, πώς να το πω, μην το εκμεταλλεύομαι. 100%, να είμαστε αληθινοί αυτό και ακριβώς να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Και αφού βγαίνει κάτι που μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπέστατα ενώ και να κάνεις το όνειρό σου, μέλι παράγεις για να το πουλήσεις? Γενικότερα μέλι είναι μια. Έχω κάνει μια παύση στο θέμα της παραγωγής, αλλά έχω σκοπό μέσα στο μέλλον και στο βουνό να φέρω μελίσια. Θα ντυθείς και μελισσοκόμος. Βεβαίως. Ναι, και θα ζήσεις 24 ώρες σαν μελισσοκόμος. Εννοείται. Λοιπόν, στο βουνό. Θέλω να το κάνω και αυτό στο μέλλον. Θα μ' άρεσε σαν δουλειά. Στάζουμε το μελάκι το φρέσκο, παιδιά, μέσα στο βαζάκι μας. Για να το πάρουμε για το σπίτι. Και δείτε το πώς μαζεύεται. Μιλάμε, είναι ολόφρεσκο. Είναι από τα βουνά εδώ πέρα που έχουν συλλέξει οι μελισσούλες. Και έχει και κεράκια μέσα που το κάνει ακόμα πιο νόστιμο. Τώρα οι μελισσούλες θα απορρίσουν το πώς άδειασε η κυρίθρα από το μέλι. Την βλέπετε πώς γυαλίζει. Δεν το έχουμε βγάλει όλο. Αλλά οι μελισσούλες κατευθείαν με το που θα τη βάλουμε πίσω θα έρθουν να την επιδιορθώσουν. Το χειμώνα πόσο ζουν οι μέλισσες? Το χειμώνα χρειάζονται ρε παιδί μου το μελισσοκόμο τους που τους βοηθάει για να επιβιώσουν. Γιατί όσο απίστευτο και να σου φαίνεται η φύση, και το θεωρώ αληθινό αυτό. Μας εκδικείται, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί οι μέλισσες δεν παράγουν όπως παρήγαγαν πιο παλιά. Μειωμένη παραγωγή, μεγαλύτερες ασθένειες. Με τόσα φυτοφάρμακα. Με την αλλαγή θερμοκρασίας εννοείται, δεν το συζητάμε. Ναι, γίνεται, δηλαδή είναι δύσκολα τα πράγματα για τους μελισσοκόμους. Έχει μειωθεί πολύ παραγωγή. Mm-hmm. Φυτοφάρμακα, από όλες τις πλευρές υπάρχουν απώλειες. Νομίζω ότι έτσι ξεκίνησες και με την ιστορία με τις μέλισσες, ότι ήθελες να σώσεις ένα μελίσι. Κι όμως ναι, αυτή είναι η ιστορία μου. Ό,τι τι είχες, τι ήταν. Είχα πάρει το πρώτο μου μελίσι. Δυστυχώς, όπως και να συνέβη, ήταν άρρωστο.
Είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Τι σημαίνει άρρωστο μελίσι? Σημαίνει ότι πως είναι ένας στο νοσοκομείο στην εντατική και δεν θα επιβιώσει. Γιατί άμα έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να γεννήσει, δεν θα μπορέσει να αναπαραχθεί. Είχε μια ασθένεια που συγκεκριμένα κάνει τα μωρά γύψινα αγάλματα. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω για να το καταλάβω. Όσο μπορούμε για να το καταλάβουμε. Ναι, είναι σαν να έχεις ένα βρεφοκομείο με μικρά μωράκια και όλα τα μωράκια να μετατρέπονται σε αγάλματα. Άρα ήταν καταδικασμένο να. Ναι, και για να το καταλάβουν όλοι, είναι όπως είναι η ζωή της μέλισσας, εξαρτάται πλήρως από τη δουλειά που κάνει. Όσο περισσότερη δουλειά κάνει, τόσο λιγότερη είναι η ζωή. Το χειμώνα που δεν υπάρχουν εργασίες και περιμένουν την άνοιξη για να ξεκινήσουν τη δουλειά, ουσιαστικά μειώνεται η δουλειά, αυξάνεται η ζωή. Άρα όποιος δουλεύει περισσότερο ζει λιγότερο. Ναι, αυτό ακριβώς. Κάτι ξέρει ο Νίκος μας. Άρα καλούδι. Άρα καλούδι. Θα ζήσεις χίλια χρόνια να πούμε. Εμάς μας βλέπω. Καληνύχτα και καλή βραδιά. Αυτό. Μάλιστα. Παιδιά, τώρα έρχεται το μυστικό χειρισμός που θα δείξουμε. Εδώ έχουμε το φελιζόλ. Εδώ έχουμε τα πολλά τα μέλια. Και εδώ έχουμε τα λιγότερα μέλια που ήταν στο ακρινό πλαίσιο. Το ακρινό πλαίσιο θα το αφήσουμε στην άκρη και θα βάλουμε εδώ το φελιζόλ. Λοιπόν, βάλαμε το φελιζόλ και βάλαμε τα μέλια από την έξω πλευρά. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι επειδή δεν θέλουμε να είναι πολύ αεράτο το μελίσι και να κρυώνει. Τα μέλια που υπάρχουν εδώ σε αυτό το πλαίσιο, οι μέλισσες από αυτή την πλευρά θα πάνε εδώ και θα τα μεταφέρουν εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή το πλαίσιο αυτό θα είναι άδειο σε λίγες ημέρες. Και ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι για να μην πάνε χαμένα τα μέλια. Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός χειρισμός για σφίξιμο των μελισσιών μας. Πες μου λίγο, κυφήνες, εργάτερες και αυτά, υπάρχει ένας ολόκληρος, μια ολόκληρη κοινωνία, έτσι, ναι, είναι μια ολόκληρη διαβάθμιση μέσα στην. Πρώτη πάνω είναι η Βασίλισσα. Ναι, ναι, ναι. Στην πραγματικότητα, για να λέμε την αλήθεια, είναι στην κορυφή οι εργάτριες. Οι εργάτριες. Ναι, αυτές κάνουν κουμάντο για τα πάντα. Δηλαδή μπορούν να ρίξουν κυβέρνηση όποια στιγμή θέλουν. Αν η κυβέρνηση, για παράδειγμα, η Βασίλισσα, το λέω με λέξεις για να καταλαβαίνω. Αν η κυβέρνηση, η Βασίλισσα δηλαδή, δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, δεν γεννάει πολλά αυγά, κάτι δεν τους αρέσει στις φερομόνες που εκπέμπει, οι ίδιες οι μέλισσες μπορούν όχι να τις σκοτώσουν, δεν το κάνουν αυτό, γιατί δεν θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή της κοινωνίας τους. Τι κάνουν, δημιουργούν μια καινούρια και η καινούρια Βασίλισσα θα θανατώσει την παλαιότερη. Αυτό το κάνουν με σκοπό. Αν έχουν κάνει κάποιο λάθος στην απόβασή τους, η Βασίλισσα που είναι η προηγούμενη, αν είναι καλή, θα υπερισχύσει. Θα νικήσει την. Ναι, την οπότε γέννη. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν ότι υπάρχει δύναμη μέσα στο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να κάνουν και λάθος, δηλαδή, γι' αυτό το κάνουν. Απίστευτη κοινωνία. Ναι, επίσης, αν κάποια εργάτρια και άλλη αποκλειστική πληροφορία αποφασίσει τη δει, ρε παιδί μου, εξουσία, γιατί υπάρχει μερικές φορές αυτό, δηλαδή θέλει να αναλάβει εξουσία, γίνεται πολύ, πολύ σπάνια, ένα 0,1%. Οι ίδιες οι μέλισσες αναλαμβάνουν να προστατεύσουν τη Βασίλισσα απέναντι σε τέτοιες εργάτριες. Μπορούν να τις σκοτώσουν. Και επίσης, οι μέλισσες μεταξύ τους, αν τσιμπήσουν εμένα, εσένα, χάνουν τη ζωή τους. Γιατί χάνουν τμήμα από το όργανό τους. Έχει την αίσθηση ότι την ώρα που σε τσιμπάει θα πεθάνει κιόλας. Κοίτα, μπορώ να σου το εξηγήσω ακριβώς. Επειδή τις βλέπω όταν με τσιμπάνε, πολλές φορές πιστεύω ότι το μετανιώνουν. Το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι υπέροχο αυτό που λες. Τις βλέπω που τσιμπάνε και είναι ένα χαρακτηριστικό που κάνουν. Προσπαθούν να περιστραφούν και να απελευθερωθούν εκείνη τη στιγμή από το κέντρο. Μπορεί για κάποιο λόγο είναι. Πώς να το πω, είναι η φύση τους πολλές φορές να το κάνουν και. Καταλαβαίνω σαν να τη σωθεί κάτι να το κάνουν, ναι. Και μετά, ενώ προσπαθούν, δηλαδή. Εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτό, να τους δώσω τον χρόνο τους και περιστρέφοντας να μπορέσουν να απελευθερωθούν και να φύγουν πάλι και έχουν φύγει επιβεβαιωμένα πίσω και σε θα καταλαβαίνω. Ζήσουν. Σε ξέρεις πολύ καλά, αλλά αυτό που είπες, μετανιώνουν, που σε τσιμπάνε, που στεναχωριούνται, ναι. Είναι υπέροχο. Το είχα ανεβάσει αυτό και θυμάμαι και ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που είχε ανεβεί πρώτο και σιγά μην την αφήσω, λέει, να χορέψει και ζεμπέκικο και πάνω όμως, στο χέρι. Και όμως, μακάρι να την αφήσει να χορέψει ζεμπέκικο, πίστεψε με ότι δεν το κάνει καθόλου με χαρά την ώρα που σε τσιμπάει. Ναι, όντως. Είναι πολύ συναισθηματικά έντομα, το νιώθω κι εγώ. Οι κυφήνες τι κάνουν στην ιστορία? Οι κυφήνες είναι ένα τμήμα της κοινωνίας, ένα εργαλείο της κοινωνίας των μελισσών. Το δημιουργούν μόνες τους και αφαιρούν τη ζωή τους από όποια στιγμή θέλουν. Τους αφαιρούν τη ζωή. Τι κάνουν, ουσιαστικά τους δημιουργούν την άνοιξη και αν κρίνουν ότι μειωθεί πολύ το απόθεμα σε τροφή, αποθήκη τους δηλαδή, μπορούν ναι, να σφραγίσουν τις εισόδους και να απαγορεύσουν την είσοδο σε όλους τους κυφήνες και να τους σύρουν έξω μέσα στο κρύο να πεθάνουν. Ολοζώντανος. Η ύπαρξη των κυφήνων τι. Οι κυφήνες εξυπηρετούν να ζευγαρώσει η Βασίλισσα. Α, μόνο για την Βασίλισσα. Αν δεν υπάρχει αυτός ο ρόλος, δεν τους χρειάζονται δηλαδή.
τερματίζουν τη ζωή του όποια στιγμή θέλουν. Κυρίως το φθινόπωρο. Με όλου πάει του κυφίνε η Βασίλισσα. Νομίζω πάνε με 9-11 στο που γίνεται μια γαμήλια πτήση πάνω στον αέρα. Α. Ναι, και είναι ένα πραγματικά ανεξήγητο φαινόμενο. Είναι το πώς υπάρχουν αυτές οι περιοχές κυφίνων. Αυτό είναι πραγματικά ανεξήγητο, γιατί σε κάθε περιοχή υπάρχει ένα συγκεκριμένο τέτοιο μέρος με τα μαγνητικά πεδία. Κανένας δεν μπόρεσε να το μεταφράσει πώς γίνεται να γνωρίζουν όλα τα μελίσια πού είναι αυτό το μέρος. Και το γνωρίζουν όλα στην περιοχή και υπάρχει όντως περιοχή συγκέντρωσης κυφίνων που ζευγαρώνει η Βασίλισσα στον αέρα. Μάλιστα. Άρα η μοναδική δουλειά τους αυτή είναι να ζευγαρώσουν τη Βασίλισσα. Μετά κάτω και τους ταΐζουν. Και επίσης, αν οι κυφίνες επειδή είναι και στρομπουλοί, σαν μικρούλια, ρε, σαν ζουμερά. Εννοείται ότι. Είναι... Στρομπουλό πρέπει να είσαι για να είσαι καλός εραστής. Είναι σαν ζουμερά και φτεδάκια στον αέρα. Συνέχισε. Σαν ζουμερά και φτεδάκια. Ναι, μ' αρέσει. Όταν η Βασίλισσα πετάει τα χελιδόνια, για παράδειγμα, και οι μελισσοφάγοι, πτηνά που κυνηγάνε έντομα. Α, πάνε και του τρώνε. Τρώνε τους κυφίνες και προστατεύουν τη Βασίλισσα. Α, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σας δείξω πώς μοιάζει μία εργάτρια μέλισσα, την οποία βλέπετε τώρα. Είναι μικρή σε μέγεθος, υπάρχουν πάρα πολλές μέσα στην κυψέλη. Αυτός που βλέπετε τώρα είναι ο κυφίνας, λίγο μεγαλύτερο σε μέγεθος, με λίγο μεγαλύτερο κεφάλι και λίγο μεγαλύτερο σώμα. Έχουμε έως και 100-200 κυφίνες σε ένα μελίσι, ωστόσο επάνω στο πλαίσιο μπορεί να είναι πολύ λίγοι. Και το τρίτο μέλος που έχουμε είναι η Βασίλισσα, η οποία είναι μία και μοναδική σε ολόκληρο το μελίσι. Να σου πω, σφίκες εναντίον μέλισσας. Ω, πιάνεις τρελό κομμάτι. Μ' αρέσουν πολύ ωραίες ερωτήσεις, ναι. Οι σφίκες, τα μυρμήγκια και οι μέλισσες πριν αρκετά εκατομμύρια χρόνια είναι και ανήκουν στην κατηγορία ημενόπτερα, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι πριν αρκετά πολλά χρόνια, εκατομμύρια χρόνια βασικά, ήταν στην ίδια οικογένεια. Δηλαδή ήταν κάτι ίδιο και διαχωρίστηκαν και το καθένα ανέλαβε τη δική του πορεία. Γίνεται ποτέ επίθεση, ας πούμε, από τις σφίκες πάνω στις μέλισσες? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένας μήνος από σφίκες να επιτεθεί στη μέλισσα? Πάνω στην κατηγορία σφίκας υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Δηλαδή, εμείς γνωρίζουμε περισσότερο μία κίτρινη μικρούλα που έρχεται πάνω στο τραπέζι μας. Αυτές θεωρούνται από τους μεγαλύτερους εχθρούς της μέλισσας. Είναι, πώς να το πω, θανάσιμοι εχθροί. Τόσο πολύ. Ναι, έχουν εξελιχθεί σε. Είναι, ρε παιδί μου. Έτσι κυνηγάνε, έχουν μπει μεταξύ τους. Και ποιος κερδίζει σε μια τέτοια μάχη? Μάντεψε ποιος. Αυτός που λειτουργεί με το σύνολο. Η μέλισσα. Αν μπει μια σφίκα μέσα, μέσα στη μανία της να κλέψει μέλι, παρασύρεται και μπαίνει μέσα στο σμήνος. Αν οι μέλισσες τι κάνουν, προσπαθούν να την τζακώσουν, να την τζακώσει μία, για να έρθουν οι άλλες να καπακωθούν από πάνω και να την κάψουν. Μέσα. Οι μέλισσες μπορούν να δημιουργήσουν μία μπάλα, να συσσωματωθούν όλες μεταξύ τους και η άμυνά τους είναι να αυξάνουν τη θερμοκρασία, που είναι το μοναδικό έντομο που αντέχει 1-2 βαθμούς παραπάνω από τα υπόλοιπα. Τι λες? Μπορούν να κάψουν έντομα, να ψήνουν τα έντομα που μπαίνουν μέσα ουσιαστικά. Συγκλονιστικό. Δεν μπορούν να τα κινητοποιήσουν αλλιώς τις περισσότερες φορές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, τώρα είναι και ίσως και χαζή ερώτηση, αλλά η ύπαρξη της φίκας. Δεν παράγει τίποτα. Ναι, παράγει. Παράγει. Δεν παράγει ακριβώς. Κάνει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένα δέντρο το οποίο πάνω του αναπτύσσει κάποια παράσιτα. Μικρές κάμπιες που τρώνε τα λουλούδια, τα φυτά, αφίδες, κάτι ασπράκια που κολλάνε τα χέρια μας. Τα έχεις παρατηρήσει? Όλα αυτά τα έντομα που είναι εχθρός για τα φυτά. Άρα ουσιαστικά η ύπαρξη της σφίκας και άλλων. Η σφίκα είναι ο κυνηγός. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια ισορροπία στη ζωή. Ότι υπάρχει η σφίκα για να μπορείς να φάει όλα αυτά τα. Ακριβώς. Μικρότερα ζωήφια που θα κάνουν κακό στα δέντρα ή στη δαλούδια. Ναι, και ένας ακόμη ρόλος. Αν υπάρχει ένα πτώμα στη φύση, ένα ζώο που πέθανε για οποιοδήποτε λόγο, η σφίκα αναλαμβάνει να το. Ναι, λατρεύει το κρέας. Να το καθαρίσει. Λατρεύει. Ναι, λατρεύει. Λατρεύει κρέας και ειδικά φρέσκο, οπότε δεν προλαβαίνει για να βρεθεί και στην αποσύνθεση και μετά αναλαμβάνουν οι μύγες άλλη κατηγορία εντόμων. Σφίκες εναντίον μελισσών και πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε. Οι μέλισσες είναι χρώματος καφέ, ενώ οι σφίκες έχουν κίτρινες και μαύρες ραβδόσεις. Οι μάχες μεταξύ τους είναι δύσκολες εφόσον οι σφίκες προσπαθούν να κλέψουν οτιδήποτε μπορέσουν από τις μέλισσες. Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι οι σφίκες ψάχνουν την τροφή τους και βασίζονται στο κρέας για τη διατροφή του γόνου, ενώ οι μέλισσες τη γύρη από τα λουλούδια. Στην πραγματικότητα, αν και οι σφίκες είναι εχθροί των μελισσών, επιτελούν ένα σημαντικό έργο καταπολεμώντας βλαβερά έντομα όπως προνύμφες, μικρές ακρίδες και αφίδες. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι οι μέλισσες δεν τζιμπάνε χωρίς λόγο. Πες μου λίγο, η ορεινή μέλισσα πώς προέκυψε? Ορεινή μέλισσα είναι μπορώ να, αν θέλω να το λέω και πώς το λένε, με απλά λόγια στον κόσμο, είναι μια συσταγωγικά χαζομάρα που μου ήρθε μία μέρα όταν ξεκινούσα και λέω πώς να το ονομάσω.
Ορεινή, επειδή μου αρέσει το βουνό, μεγάλωσα στο βουνό. Μέλισσα, επειδή μου αρέσουν οι μέλισσες, το πω ορεινή μέλισσα. Και μετά έγινε το μπαμ, το άφησα πάντα έτσι, δεν το άλλαξα. Ωραία, μου άρεσε με το ορεινή μέλισσα. Ναι. Πολύ ωραία και σου πάει πάρα πολύ. Μάγια μέλισσα έχεις δει ποτέ? Έχω δει, λατρεμένο. Λατρεμένο. Δεν ξέρω. Με τι μετακινήσε, έχεις αυτοκίνητο? Έχω ένα αυτοκίνητο, ναι. Το οποίο βέβαια μας εγκατέλειψε λίγο τα εγκόσμια την προηγούμενη φορά. Ποιο? Τελείωσε η μπαταρία πάνω στο βουνό και. Έσμπροχνα, έκανα, έρανα, έγινε πανικός. Και όλα αυτά μόνος σου, δηλαδή έχεις τραβάσει τέτοια λούκια και μόνος, Γρηγόρη, άμα μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα, το τι μαρτύριο τράβηξα, μου έσβησε η μπαταρία σε λίγο κατηφορίτσα και έπρεπε να σμπρώξω μόνος μου το αμάξι. Αυτό το μαρτύριο να μην το περάσει άνθρωπος ποτέ. Να σου πω, όταν λες φιλαράκια, ελάτε πάνω, πάμε, έρχονται ή λένε στο καλύτερο? Έρχονται. Ναι. Έρχονται σπάνια όμως, αλλά έρχονται. Επίσης, οι πληροφορίες που έχω είναι τώρα τελευταία αρχίζει και μαγειρεύει κιόλας. Αλλά με μεγάλη αποτυχία. Ναι, γενικότερα δεν θα έλεγα ότι θα μπορούσα να πάω και στο Masterchef. Δεν το κάνεις, το βάζεις μέσα. Μαγειρεύω για να φάω, για να ζήσω. Οπότε, επειδή τραβάω τα πάντα βίντεο. Τι μαγειρεύεις έτσι, παίζουν μερικά φαγητά? Μ' αρέσουν πάρα πολύ, γενικότερα μ' αρέσουν πάρα πολύ χορτόπιτες. Και εμένα. Ναι, κολοκυθόπιτες, καλαμποκόπιτες. Φανταστικό. Ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παραδοσιακά γενικά. Όσπρια. Δεν θα έλεγα ότι είμαι και τρομερά φαν. Ναι. Μ' αρέσουν πολύ το ψωμί με το τυράκι, το ζυμωτό. Πω. Κατσικίσιο γαλατάκι. Πω. Ντοματούλα, ναι, κρεμμυδάκι, ναι, ναι, φρέσκο. Φέτα, τυράκι, πω, με ντομάτα. Πω. Διονύση! Τίποτα. Τι θέλω να δω, αν μπορώ να παραγγείλω, αν χρειαστώ. Είσαι εδώ, γι' αυτό, ρε φίλε. Μας πέθανε ο κύριος άνθρωπος. Ναι. Το ωραιότερο φαγητό της ζωής μου ήταν, στο μιλάω ειλικρινά και το θυμάμαι ακόμη και τώρα, μια μέρα που γυρίσαμε με τους γονείς μου από τη Χαλκιδική, ήμουν μικρός. Δεν είχαμε τίποτα και ήταν όλα κλειστά, μόνο κάτω το μπακάλικο. Και είχαμε φέρει ψωμί από τον Άγιο Πρόδρομο που ήταν τα σουβλατζίδικα εκεί πέρα που είχαν ένα πολύ ωραίο ψωμί. Πήραμε μια φέτα, βάλαμε μια ντομάτα και σκόρδο. Ναι. Φίλε, αυτό το φαγητό, με λίγο λαδάκι. Αυτό το φαγητό νομίζω. Είδες, ρε, υπάρχει περίπτωση να είναι από τα φαγητά που να μου μείνανε από όλη τη ζωή μου τι έχω φάει. Την έχω ακόμα αυτή τη γεύση. Σκόρδο ντομάτα, φρέσκο ψωμί. Και φέτα. Όταν με το καλό έρθεις, θα αναβιώσουμε. Και θα μαγειρέψουμε. Ναι, θα αναβιώσουμε μερικές παραδοσιακές συνταγές, ζυμωτό ψωμί και συνταγές του παππού και της γιαγιάς μαζί. Αυτή είναι η πιο λαχταριστή λουκανόπιτα που έφτιαξα με φρέσκα λουκάνικα που έκοψα κατευθείαν από το μποστάνι με τις λουκανικές. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχουν οριμάσει και έχουν γίνει πάρα πολύ καλά. Και το πρώτο βήμα είναι να ρίξουμε λάδι σε ένα τηγάνι, βουρ μέσα τα λουκάνικά μας και στη συνέχεια στην καυτή φωτιά για να ξεροψηθούν. Ταυτόχρονα, καθώς υγοβράζουν, θα πάρω και ένα τηγάνι που θα ρίξω μέσα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Φυσικά θα σπάσω και το αυγό που δεν άντεξα να μην βάλω και ένα δεύτερο, άντε και ένα τρίτο. Κεφαλοτήρι τριμμένο για έξτρα νοστιμιά και αφού αρχίσουμε να ανακατεύουμε ούτως ώστε να πάρει αυτήν την ωραία και κρεμώδη υφή. Το επόμενο βήμα είναι πάνω από τα λουκάνικα να αρχίσουμε να την αδειάσουμε ούτως ώστε να τα καλύψει και να μεταμορφωθεί σε λουκανικόπιτα. Ένα καλό γύρισμα για να ξεροψηθεί και από την άλλη πλευρά και αφού το σερβίρουμε σε ένα μεγάλο πιάτο θα καταβροχτήσω κατευθείαν την πρώτη μπουκιά, άντε και μια δεύτερη και βγει και top. Η πιο νόστιμη λουκανικόπιτα που έχω φτιάξει στη ζωή μου είναι φουλ ζουμερή, φουλ αφράτη. Δεν περίμενα να βγει τόσο καλή, παιδιά. Βάζω 9,9 στα 10. Χάρη μου. Να είμαστε καλά, ειλικρινά. Είμαι ήδη αυτή τη στιγμή στη διαδρομή και βρίζω, και βρίζω την ώρα που ανεβαίνω πού μας πάει. Άστα να βάλω. Λοιπόν, χάρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο σου. Ποιος είναι ο κύριος που έχει έρθει? Ο Νίκος, ο φίλος μου. Ο Νίκος, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να σε αγαπάει πάρα πολύ ο Νίκος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι διακριτικός, ναι, ναι, ναι. Πολύ γλυκός και. Είναι πολύ καλός και έχει έρθει και στο βουνό μαζί μου. Μπράβο. Ναι. Το επίθετο του Νίκου. Πούλιος. Νίκος Πούλιος. Γεια σου, ρε Πούλιο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος ο Πούλιος, υπέροχος, γλυκός, έχει έρθει εδώ πέρα μαζί με το Χάρη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και ήταν χαρά μου και τιμή μου. Και, είναι το εννοώ, τιμή μου θα σου εξηγήσω και γιατί. Το εξηγώ. Και ξαναλέω, όλοι εσείς που ψάχνετε μια διαφήμιση μέσω του YouTube και μέσω, μέσω του διαδικτύου, είναι από τις περιπτώσεις, και το ξαναλέω, όχι χαριστικά. Είναι ο άνθρωπος που τον βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος. Τι είναι? Είναι το ότι ο Χάρης έχει αποφασίσει να μείνει στην επαρχία, να μείνει στο χωριό, να κρατήσει αυτό που λέμε θερμοπύλες. Όλοι φεύγουν. Άρα δεν πρέπει να βοηθήσουμε τον Χάρη όσο μπορούμε να κάτσει εκεί και να του κάνουμε τη ζωή καλύτερη. Για σκεφτείτε το. Χάρη, σε ευχαριστώ. Μπορώ, Γρηγόρη, να πω κάτι τελευταίο? Βεβαίως, βεβαίως. Να πω το μεγαλύτερο όνειρο που έχω στην ζωή μου. Βεβαίως. Το μεγαλύτερο όνειρο, ναι, κάνω μία μικρή παρέμβαση. Είναι να, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα ντοκιμαντέρ με τα ζώα, κάποια στιγμή να καταφέρω να φτιάξω και ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ πάνω στα ζώα. Στρέφω μέσα από την καρδιά μου. Δεν είναι δύσκολο. Αν αρχίσεις από τώρα να πάρεις, εσύ θέλεις με μέλισσες ή με κάτι άλλο? Θα ήθελα με ζώα, μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Πάντως, θα έλεγα, για να μην αφήνεις τον χρόνο να πηγαίνει χαμένο, να ξεκινήσεις από τώρα με μία μικρή, σαν φωτογραφική μηχανή που είναι και κάμερα, ό,τι μπορείς να αρχίσεις να παίρνεις.
να γράφεις, να μαζεύεις εικόνες. Δεν θα γίνει δηλαδή ξαφνικά αυτό. Σιγά σιγά μαζεύοντας, βλέποντας ένα πουλί που είναι πάνω στο δέντρο. Και μαζεύοντας πληροφορίες, έτσι θα είναι και το έναυσμα για να ξεκινήσεις. Ναι. Και στο εύχομαι πραγματικά. Άρε Γρηγόρη. Άρε χάρη. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω. Εγώ που δεν βρέθηκα δίπλα σου. Και σε βλέπω τον όμορφο κόσμο, να ξέρεις, εγώ τον έβλεπα, αλλά εντάξει, ήμουν πιο μικρός. Δεν σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις τώρα. Θα σου έρθει αυτός ο κόσμος, θα σου έρθει κοντά. Και θα έρθει στο βουνό που θα είναι... Θα έρθω. Που έχω μεγαλώσει εκεί, είναι η ζωή μου ολόκληρη εκεί πέρα, η ψυχή μου μέσα. Τέλεια, τι να πω κυρίες και κύριοι, πραγματικά νομίζω καταλάβατε, δύο ψυχές βουκολικές, δύο ψυχές του αγρού, δύο ψυχές των χωραφιών, των χωριών, των χωματόδρομων, που ο καθένας γύρισε το δικό του χωματόδρομο, εγώ της Ελλάδας δύο φορές, του Αγρινίου και εκείνο το ταξίδι που κάνει ο Χάρης, θα ενωθούν κάποια στιγμή, να τα φέρει μεγάλη χάρη του Θεού να μας δώσει δύναμη. Πραγματικά το λέω, να φτάσω μέχρι εκεί και να το συναντήσω και να κάνουμε αυτή την αγκαλιά πάνω στο βουνό και να με μοιήσει σε αυτά τα μυστικά της μελισσοκομπίας, όπως εκείνος μόνος ξέρει. Εσείς απλά να μείνατε και όλα θα πάνε καλά. Χάρη, χάρηκα πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη. Είσαι τέλειος. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Ορεινή Μέλισσα!